Πιανού. Εάν σου πούνε ότι τώρα εδώ στην Αθήνα θα πατήσει ένα κουμπί και την ίδια στιγμή στα βάθη της Κίνας θα πεθάνουν 3.000 μανταρίνοι. Αλλά εσύ θα γίνεις πάμπλουτος. Το πατάς το κουμπί, όχι. 3.000 μανταρίνοι στα βάθη της Κίνας. Κίτρινοι σαν τις χρυσές τις λίρες. Πες 3.500. Κάθε μανταρίνος και λίρα. Και πάλι θα το σκεφτόμουν. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, από τον Πειρατικό τον Καραντινάτο. Άνοιξα λοιπόν αυτό το βίντεο με τη θεωρία των μανταρίνων. Εάν μπορούσαμε να πατήσουμε ένα κουμπί και να ξαναεμφανίσουμε 3.000 μανταρίνους στα βάθη της Κίνας, θα το κάναμε. Ελάτε. Προφητικός λοιπόν ο Χόρν σε μια παλιά του ταινία. Τώρα αν έχει γίνει ή δεν έχει γίνει αυτό δεν το ξέρουμε. Αυτό που ξέρουμε ότι είμαστε όλοι κλεισμένοι στα σπίτια μας. Φτιάχνω λοιπόν αυτό το βιντεάκι για να σας ενημερώσω το τι γίνεται μέχρι στιγμής. Είμαστε στη δεύτερη εβδομάδα της καραντίνας. Μας είχαν πει ότι μέχρι περίπου τέλος Μαρτίου δεν το βλέπουμε. Εγώ δεν το βλέπω ούτε για τέλος Απριλίου. Θεωρώ αν είμαστε τυχεροί να περίπου αρχές Μαΐου υπάρχει και περίπτωση για μένα μια εκτίμηση κάνω ότι να είναι και μέσα στον Ιούνιο που θα πιάσουν οι ζέστες. Είδαμε λοιπόν, αυτά δεν τα ξέρουμε κανένας, απλά εγώ θα σας ενημερώνω συνέχεια το τι με έλγενέστε. Εδώ θα ήθελα τώρα να κάνω μία αναφορά και μία ανάλυση όσον αφορά, αν και δεν μ' αρέσει γενικά να ασχολούμαι με τα πολιτικά και με το πώς λειτουργεί η κυβέρνηση. Θα ήθελα όμως να δώσω πρώτα τα θετικά που έχει, που είναι το θετικό είναι ότι έχουμε ένα πολύ υπεύθυνο Υπουργείο Υγείας και έχει δώσει και τις σωστές οδηγίες και πολύ σωστά έχει κάνει αυτά που έχει κάνει για να μην υπάρξει διάδοση του ιού. Θα πρέπει όμως να αναφερθώ και στον αντίποδα, στο Υπουργείο Οικονομικών, που τα έχει κάνει μπάχαλο, που δεν αποζημιώνει πάρα πολλές επιχειρήσεις. Μία από αυτές είμαι και εγώ που με έχουν κλείσει. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και αντί το Υπουργείο Οικονομικών να λειτουργεί και να βοηθάει τον κόσμο, λειτουργεί λες και έχει προεκλογική εκστρατεία και απλά υποσχέσεις. Έχει δημιουργήσει ένα πολύ πρόχειρο σύστημα, πλατφόρμα, το Εργάνη, το οποίο γίνεται χαμός εκεί μέσα. Αποκλείονται πάρα πολλές επιχειρήσεις, παρόλο που έπρεπε δηλαδή να το κάνουν ανάποδα, δηλαδή να εξαιρέσουν 6, 7, 8 κωδικούς που δουλεύουν αυτή τη στιγμή. Έχουν εξαιρέσει πάρα πολλούς κωδικούς, οι οποίοι είναι κλειστοί, είτε υπολειτουργούν όπως γίνεται το 90% της αγοράς. Πραγματικά παράδεκτα πράγματα και δεν ξέρω πόσο θα αντέξει ο κόσμος έτσι σε αυτές τις περιπτώσεις και επιχειρήσεις. Και πριν πω στα δικά μας τα ποδοσφαιρικά και τα του Παλατάκη TV το τι γίνεται, να πω και για όλους εμάς που βιώνουμε αυτή την κατάσταση μία συμβουλή και όποιος θέλει την ακολουθεί, όποιος δεν θέλει δεν κάνει τίποτα. Βιώνουμε όλοι μας αυτή τη στιγμή μία πολύ καινούργια κατάσταση ενός κατασκευασμένου για μένα ιού, αυτό όμως δεν έχει καμία σημασία. Αυτό που έχει σημασία τώρα, επειδή βλέπουμε έναν χαμός που γίνεται μέσα στα social media, στα Facebook και αυτά, να είμαστε ψύχρεμοι, αλλά ούτε και να είμαστε και ανεύθυνοι. Να είμαστε κάπου στη μέση. Δεν χρειάζεται ούτε να βρίζουμε ένας τον άλλον. Είναι σαν να είμαστε μια ποδοσφαιρική ομάδα, να τα πούμε και στα δικά μας δεδομένα. Κανένας να μην ξέρει μπάλα, γιατί είναι εντελώς καινούριο αυτή η κατάσταση που ζούμε. Και ο ένας να αρχίζει να βρίζει τον άλλον. Παιδιά, όλοι θα κάνουμε το λάθος, όλοι μπορούμε να κάνουμε και κάποια λάθη, απλά ψυχραιμία, σεβόμαστε τον κίνδυνο, αλλά δεν το φοβόμαστε κιόλας, δεν χρειάζεται να υπάρχουν και αυτές οι υπερβολές που βλέπω. Γίνεται ένα παγκόσμιο, θα λέγαμε, πρωτάθλημα ή μουντιάλ πανδημίας αυτή τη στιγμή και όλες οι χώρες σαν ομάδες, θα βγουν, η πρωταθλήτρια θα βγει αυτή που θα έχει τους λιγότερους νεκρούς. Οπότε θέλουμε να έχουμε μια καλή θέση σε αυτό το Μουντιάλ και για να έχουμε μια καλή θέση θα πρέπει να ακούμε τους προπονητές ή τις οδηγίες που μας δίνουν, να είμαστε ψύχρεμοι και όπως και με τις ποδοσφαιρικές ομάδες δεν χρειάζεται να βρίσκουμε ούτε ο ένας τον άλλον, ούτε να επικρίνουμε τα λάθη ο ένας του αλλού, αλλά με ψυχραιμία να προσπαθούμε ο ένας να βρει επικοινωνία με τον άλλον και να μπορούμε να λειτουργήσουμε όλοι μαζί σωστά και αγαπημένα. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να κερδίσουμε και να νικήσουμε αυτό το πράγμα που έχει συμβεί σε όλο τον πλανήτη. Λοιπόν, ψυχραιμία παιδιά, σεβόμαστε και πάλι τον κίνδυνο, αλλά δεν τον φοβόμαστε. Όσον αφορά λοιπόν τώρα το δικό μας πρωτάθλημα, να πούμε ότι όταν με το καλό ανοίξουμε, εγώ υπολογίζω να είναι
ή μέσα στο Μάιο ή μέσα στον Ιούνιο, τέλος πάντων θα δούμε. Ανάλογα, το πρώτο νέο που έχω είναι ότι σίγουρα έχει μεταφερθεί η διαδικασία των Champions League του Λουτρακίου, έχει πάει για το Σεπτέμβριο, οπότε ανάλογα με το πόσο χρόνο θα έχουμε για να πάνε οι ομάδες μας στο Λουτράκι, θα κάνουμε και ανάλογα το πρωτάθλημα ή θα μπούμε κατευθείαν σε play-off ή αν υπάρχουν κάποιες αγωνιστικές που μπορούν να γίνουν πιο σημαντικοί αγώνες. Αυτό θα το εξετάσω ανάλογα με το χρονικό περιθώριο που θα μας δώσουν όταν με το καλό τελειώσουν όλα αυτά και μπορέσουμε να ανοίξουμε και πάλι το βίντεο. Μια τελευταία τώρα, ένα τελευταίο βιντεάκι που θα σας στείλω. Θα το δείτε σε λίγο, θα σας πω περί τίνος πρόκειται. Αφιερώνω λοιπόν αυτό το τελευταίο χιουμοριστικό βιντεάκι σε όλους αυτούς τους λαδέμπορες ή γερμανοτσολιάδες ή όποιους σκέφτονται να εκμεταλλευτούν αυτή την κρίση, την ανθρώπινη κρίση πάνω στο κεφάλι μας. Δώστε τους λοιπόν σε όποιος σας ενοχλήσει σε αυτή την κρίσιμη στιγμή, αυτή την πληρωμένη απάντηση σε αυτούς που δεν βάζουν μυαλό και τους έχουν μείνει κάποια κατοχικά σύνδρομα. Εμείς θα τα ξαναπούμε με κάποια ίσως ανάλυση και του πρωταθλήματος. Προς το παρόν σας εύχομαι καλή καραντίνα και καλά να περνάτε και να γυμνάζεστε μέσα στο σπίτι για να σας ανεβάζει λίγο την ψυχολογία όσο μπορείτε. Υπάρχουν πολλά προγραμματάκια. Γεια σας από το Θοδωρή τον Πειρατικό και δείτε το βιντεάκι. Ναι. Ναι, γεια σας. Από την τράπεζα τηλεφωνώ. Στα αρχίδια μου. Πώς μου μιλάτε έτσι, κύριε, ούτε κάπου με ξέρετε. Πώς σε λένε? Ελένη. Στα αρχίδια μου, Ελένη.